Hello, είμαι η Φανή και σήμερα έχουμε story time. Οι κλέφτες που μου έκανε το καλύτερο δώρο. Πάμε intro. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Τι εννοώ, τι θα πω, θα τα πούμε με τη σειρά. Ήτανε Πάσχα πριν από 7 χρόνια, όπου βρισκόμασταν στο εξοχικό μας, εγώ, η μητέρα μου και ο αδερφός μου. Είχαμε πάει να περάσουμε Πάσχα όπως όλοι περνάμε στο εξοχικό μας. Εγώ προσωπικά βέβαια έχω ένα θέμα με τον ύπνο, έχω να σας πω εδώ, και μπορεί να χτυπάνε και 3 και 5, 10 ξυπνητήρια στο σπίτι, να ξυπνάει ο αδερφός μου στο εξοχικό τώρα λέω γιατί εδώ μένω μόνη μου, ο αδερφός μου από το άλλο δωμάτιο ή η μαμά μου για να με σηκώσουν και εγώ να μην τα έχω ακούσει. Υπάρχει θέμα εδώ. Και λοιπόν, Πάσχα, αφού πέρασαν οι μέρες και την επόμενη μέρα θα φύγαμε για να επιστρέψουμε στην πόλη μας, το βράδυ, εκεί που κοιμόμουν, για κάποιο λόγο, σηκώθηκα, άνοιξα το παράθυρο και άρχισα να φωνάζω «Φύγε!». Δεν ήξερα γιατί το έκανα. Εκείνη την ώρα σηκώνω τη μαμά μου από δίπλα, ανοίγει και το άλλο παράθυρο και φωνάζει «Κι άλλος είναι εκεί!». Βλέπω έναν άνθρωπο στο μπαλκόνι, στην αυλή μέσα του σπιτιού, με ένα μαχαίρι να μας κοιτάει. Η μαμά μου κι άλλος είναι εκεί, δεν καταλάβαινα, δεν άκουγα, νομίζω ότι η φωνή μου δεν ακουγόταν, όσο και αν φώναζα. Φύγε, θα πάρουμε την αστυνομία, φωνές κακό, κλέφτες. Ναι, προσπαθούσαν να μπουν κλέφτες. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω γιατί ξύπνησε εκείνη την ώρα. Τη στιγμή λοιπόν που εμείς φωνάζουμε, σηκώνω τον αδερφός μου από άλλο δωμάτιο και λέει «Τι πάθατε ρε παιδιά». Εκείνη η στιγμή που τον είδε ο δεύτερος κλέφτης, γιατί ναι, ήταν έτοιμοι να μπουν στο σπίτι από τα παράθυρα. Ο ένας από το ένα παράθυρο, ο άλλος από το άλλο. Το κακό είναι ότι αν έμπαινα στο σπίτι και ακούγαμε θόρυβο και σηκωνόμασταν, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Είδαμε ότι ο ένας κρατούσε μαχαίρι. Φωνάζαμε με βάση περιπτώσει, φύγανε, κατεβήκαμε κάτω, τι να κάνουμε, να πάρουμε την αστυνομία τηλέφωνο και ακούμε τον αδερφό μου να φωνάζει για να χτυπάει το τζάμι, φύγε ρε! Είχε έρθει ξανά ο κλέφτης να πάρει μία σακούλα με κλοπημαία που είχε αφήσει στην αυλή μας. Τα κλοπημαία ήταν από άλλο σπίτι. Ήταν φοβερές στιγμές. Νιώθαμε ότι η φωνή μας δεν ακουγόταν. Νιώθεις λίγο περίεργο το φωνάζεις τόσο δυνατά και φοβάσαι. Πήραμε την αστυνομία τηλέφωνο, γιατί δεν ξέραμε πώς είναι έξω. Δεν ξέραμε πώς είναι έξω στην αυλή. Όταν ήρθε η αστυνομία και βγήκαμε, είδαμε ότι είχαν βγάλει τα πηχάκια από το ένα παράθυρο και ήταν έτοιμοι να. Γιατί ήταν ξύλινο με πηχάκια γύρω-γύρω, το παράθυρο ξύλινο και τζαμάκια. Είχαν βγάλει λοιπόν τα πηχάκια γύρω-γύρω από το ένα τζάμι και ήταν έτοιμοι να βγάλουν το τζάμι για να ανοίξουν το παράθυρο από μέσα. Το ίδιο και ο άλλο, όπου είχε ένα εργαλείο στο μεγάλο παράθυρο και προσπαθούσε να τα ανοίξει και είχε κάνει ζημιά με το εργαλείο αυτό ήδη στο παράθυρο. Είχε βάλει μία καρέκλα, πατούσε πάνω και ήταν στο παράθυρο. Τρομοκρατηθήκαμε πάρα πολύ. Η μαμά μου μας έλεγε ηρεμήστε, δεν έγινε τίποτα. Εμείς δεν μπορούσαμε να ηρεμήσουμε. Γυρίσαμε Θεσσαλονίκη, όπου το βράδυ εγώ δεν μπορούσα να γυρίσω σπίτι μου και να κοιμηθώ μόνη μου στο σπίτι μου. Ο αδερφός μου δεν μπορούσε να κοιμηθεί γιατί φοβόταν ότι το ίδιο θα συμβεί. Και η μαμά μου χρειάστηκε νοσοκομείο. Δυστυχώς η ίδια κράτησε την ψυχραιμία της μέχρι που ο οργανισμός της αντέδρασε και είχαμε νοσοκομείο με πολύ έντονους πόνους στην κοιλιά. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελα να γυρίσω σπίτι μου για κάποιες μέρες, μέχρι που η αδερφή μου λέει: Γιατί δεν παίρνεις ένα σκυλάκι, μένεις που μένεις μόνη σου, θέλει προστασία και για σένα. Αυτό ήταν. Ήρθε στη ζωή μου ο Μάικη. Ήρθε στη ζωή μου για λόγους που νόμιζα πως ήταν να με προστατεύσει, ότι δεν θα ξαναέχω κλέφτες, ότι κανένας δεν θα μπορεί να μου κάνει κακό. Κι όμως, αυτό το γεγονός, το πολύ άσχημο και το τραυματικό, να βλέπεις τον άλλον με το μαχαίρι στην αυλή να σε κοιτάει και να μην φεύγει, μου έκανε το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Γιατί τελικά δεν πήρα το Μάικη και έγινε μέλος της οικογένειάς μου, εγώ και ο Μάικη, μια οικογένεια, για να με προστατεύει. Τελικά, ο Μάικη μου έμαθε την αγάπη, με έκανε να είμαι πιο κοινωνική, περνάω στιγμές ευτυχίας, νιώθω την αγάπη τόσο έντονα. Είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου και αυτό μου το έκαναν κλέφτες. Γιατί η απόφαση του να υιοθετήσω σκυλάκι ήρθε από κλέφτες. Και δεν πήρα κανένα μικρούλικο σκυλάκι, μην νομίζετε. Άρα δωράκι μου, ρεσικά ένα μικρούλικο σκυλάκι όλοι έχουν. Πήρα το Μάικη, ένα μεσαίου μεγέθους σκυλάκι, όπου έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Είναι δύσκολο στο χειρισμό του, αλλά είμαι ευτυχισμένη που είναι μαζί μου, που ζούμε μαζί. Από τότε δεν έχω φοβηθεί. Ναι, ο Μάικη έτυχε να βγει και φύλακας, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό, θα το προστάτευα κι εγώ πλέον. Η ασφάλεια και που σου δίνει η αγάπη του ζωντανού αυτού είναι απίστευτη.
αγάπη, χαρά, ευτυχία, κοινωνικότητα. Με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Και ναι, όλα αυτά έγιναν εξαιτίας εκείνων των δύο. Εκείνων των δύο τύπων που μπήκαν το βράδυ να κλέψουν το σπίτι μας στο εξοχικό. Όσο για την αστυνομία, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τους πιάνουμε και ξαναβγαίνουν ελεύθερα. Ούτε δακτυλικά αποτυπώματα δεν πήραν. Τέλος πάντων, ευτυχώς αυτή η ιστορία δημιούργησε ένα αποτύπωμα στη δική μου καρδιά που δεν είναι δακτυλικό, είναι από μία πατουσίτσα του Μάικη. Εύχομαι και εσείς να έχετε σκυλάκια, γατάκια, κατοικίδια, γενικώς ακόμα και παπαγάλους, σου προσφέρουν πράγματα. Αν δεν το γνωρίζετε, βάλτε το στη ζωή σας. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, θα χαρώ να δω το like σας, μία εγγραφούλα και γιατί όχι, ίσως και το καμπανάκι. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε!